Είναι μισή ακόμα. Τόσο. Αγρίνιο. Συμμετέχουν στην παρέλαση κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες από όλη την Ελλάδα. Έχουμε δει τμήματα από όλες τις άκρες της Ελλάδας, από όλο τον κόσμο και πάρα πολύ κόσμο να παρακολουθεί αυτή την ώρα δίπλα στους δρόμους του Μεσολογγίου.
Μόλις στο χώρο μπήκε και η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου, πάρα πολλοί φορείς από την ευρύτερη περιφέρεια συμμετέχουν και στηρίζουν αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι τιμή τους η παρουσία τους εδώ. Μάτιασα τον καιρό όμως, άρχισε το ψηλό βροχό και ευχόμαστε να μην δυσκολέψει περισσότερο, τουλάχιστον να μείνει εδώ όπως είναι αυτή τη στιγμή ή να είναι περαστικό έστω. Βασίλη, είναι πολλά τα χρόνια που παρακολουθείς και έρχεσαι εδώ. Καταρχήν ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την πάντα του Αγρινιού, είναι πολυπληθής. Έχει πολλά νέα παιδιά μικρά και αυτό δείχνει ότι είναι ένα καταπληκτικό φυτώριο για τα επόμενα χρόνια. Για τον πολιτισμό βεβαίως. Μπράβο στο Αγρίνιο, πολύ μεγάλη η συμμετοχή των μουσικών εκτελεστών στην μπάντα του, στην φιλαρμονική του. Εκπληκτική, εκπληκτικό για μια μπάντα μια τέτοια περιοχή. Είναι φοβερό αυτό το οποίο περνάει αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Βασίλη, λέγαμε ότι παρακολουθείς χρόνια εδώ τις εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Από μικρό παιδάκι είναι που έρχομαι εδώ πέρα. Τα τελευταία χρόνια με τον Αυπακτέα News καλύπτουμε όλες τις δράσεις του Δήμου Μεσολογγίου. Και αυτό που είπες για τον καιρό, μπορεί να ρίξει, να πούμε, καρέκλες. Πάρα πολύ άσχημο καιρό να έχει. Όμως αυτό που γιορτάζει σήμερα το Μεσολόγγι δεν μπορεί να το χαλάσει ο καιρός. Γίνεται δηλαδή η παρέλαση, η πομπή, δεν σταματά ανεξαρτήτου. Σπύρο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων. Σπύρο, νομίζω το βλέπεις στα μάτια όλων που συμμετέχουν. Ναι, είναι γεγονός. Και είναι φοβερές οι στολές. Δηλαδή, το λέγαμε και χθες το βράδυ στην χθεσινή βραδινή μετάδοση, ότι οι στολές είναι έργα τέχνης.
μας η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου με μαέστρο τον κύριο Βασίλη Κονίδα. Του Δήμου Αγρινίου ακολουθούν το χορευτικό τμήμα του Δήμου Αγρινίου και η γυμναστική εταιρεία Αγρινίου.